Την ανάδειξη του σταθεροποιητικού ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του στη Θεσσαλονίκη με αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω και τους ομολόγους μου για την τουρκική προκλητικότητα όπως αυτή εκδηλώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά σε καμία περίπτωση η σύνοδος αυτή δεν έχει ως κύριο αντικείμενο την Τουρκία. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στον ηγετικό ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η Ελλάδα. Αλλά για να γίνω και πιο συγκεκριμένο, η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη. Η τοποθέτηση Μητσοτάκη ήρθε μετά τις ευθείες απειλές πολέμου που εκτόξευσε εναντίον της Ελλάδας ο Ερντογάν. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Απέναντι στις τουρκικές απειλές, ο Πρωθυπουργός ζήτησε εθνική συστράτευση. Έχουμε ένα γείτονα που όσο απομονώνεται, τόσο εξαγριώνεται. Και υπό αυτούς τους όρους θα επαναλάβω την άποψή μου. Ισχυρό κράτος σήμερα είναι το σταθερό κράτος. Και αυτήν την σταθερότητα που συμβαδίζει με την συνέχεια και τη συνέπεια είμαι αποφασισμένος να την εξασφαλίσω. Ο Τούρκος πρόεδρος φρόντισε τις απειλές του να τις διατυπώσει και στα ελληνικά με ανάρτησή του στο Twitter. Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να συνετιστεί, να μείνει μακριά από όνειρα, ρητορικές και ενέργειες που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία θα μετανιώσει, όπως συνέβη έναν αιώνα πριν. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επέλεξε να εκφραστεί στα ελληνικά. Είναι γνωστό ότι η ελληνική είναι η γλώσσα της λογικής, της ελευθερίας και του δικαίου. Οι μητρικοί της χρήστες και ο δυτικός κόσμος το γνωρίζουν άριστα. Η τακτική που έχει επιλέξει η Τουρκία δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές τις εκδοχές. Στον Τούρκο πρόεδρο απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας με μια ανάρτηση γραμμένη και στην τουρκική γλώσσα. Η Ελλάδα θα προστατέψει την κυριαρχία της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Ας σταματήσουν λοιπόν οι προκλήσεις και ας επιστρέψουμε στο διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η απάντηση στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί δεν είναι ο εθνικισμός. Εμείς πάντοτε προσβλέπουμε στην επίλυση όλων των διαφορών μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, με σαφή προτεραιότητα την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Επίλυση διαφορών με διάλογο και με σεβασμό των συνόρων ζητά από την Άγκυρα η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε και είναι ξεκάθαρη στο ότι αναμένουμε από την Τουρκία να συμπεριφέρεται με επικοδομητικό τρόπο, να απέχει από βήματα που κλιμακώνουν, από ρητορική ενέργειες και να δεσμεύει στην οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, όχι το αντίθετο.